Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα 13 Νοεμβρίου και είσαστε και αυτό το μεσημέρι εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση. Μαζί εδώ θα δούμε τα θέματα που κυριαρχούν στην Θεσσαλία, τι γίνεται, τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε και να παρακολουθήσουμε μαζί πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Μιχάλη Κατσούρη, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την επέλεση των Κροατών Χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της 7ης Αυγούστου. Όπως προέκυψε, το αταυτοποιητό δείγμα DNA που υπήρχε στο μαχαίρι, το οποίο είχε βρεθεί στο σημείο που έγιναν οι συμπλοκές και έχει το αίμα του δολοφονημένου οπαδού, ανήκει στον οπαδό της μεγάλης ομάδας που συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο μικροσκόπιο των αρχών είχαν μπει συνομιλίες ενός φιλάθλου της ίδιας ομάδας, ο οποίος είχε αρχικά κληθεί για να καταθέσει σχετικά νωρίς, όμως προέκυψαν στοιχεία ότι συμμετείχε στα επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας. Στις συνομιλίες του τον άκουσαν να σχολιάζουν το γεγονός πως ο συλληφθής οπαδός συμμετείχε στα επεισόδια και έφερε πάνω του μαχαίρι. Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμέλους Πλημελιωδικίου Βόλου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και χρηματική ποινή 700 ευρώ. Φρίκι προκαλούν τα στοιχεία για την κακοποίηση δύο νεαρών αμαία από έναν 42χρονο στο Κερατσίνι, στο βωμό των προβόλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ζωντανές μεταδόσεις, ο 42χρονος κακοποιούσε κατά εξακολούθηση την 29χρονη και έναν άνδρα 25 ετών, αμφότερη με νοητική υστέρηση. Μάλιστα, η κακοποίηση και όσο φρικτά γίνονταν τα παρακολουθούσαν πληρώνοντας αδράρεστοι συνδρομητές. Έδιναν μέχρι και 150 ευρώ για να βλέπουν τα θύματα να υποφέρουν. Οι δύο νέοι αναγκάζονταν από τον 42χρονο να χτυπούν ο ένας τον άλλον με σχοινιά και μπουνιές. Άλλες φορές τους υποχρέωναν σε σεξουαλικές πράξεις. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η συστηματική κακοποίηση των παιδιών από το 42χρονο ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2022. Από την έρευνα έχουν προκύψει 554 βίντεο φρίκης, με το 42χρονο να έχει 22.700 συνδρομητές στην πλατφόρμα του, οι οποίοι πλήρωναν αδρά για να παρακολουθούν φρικαλαιότητες. Οι κτηνώδεις πράξεις του 42χρονου έγιναν αντιληπτές από τις αρχές, όταν ένα από τα βίντεο της φρίκης έπεσαν στα χέρια αστυνομικού, ο οποίος ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία. Σημειώνεται πως ο 42χρονος συνελήφθη από αυτοφόρο στο σπίτι του την ώρα που έκανε ζωντανή μετάδοση. Ένας 17χρονος Ρωμά νεκρός είναι το αποτέλεσμα της καταδίωξης που ξεκίνησε από την Αλίαρτο και κατέληξε στο Λεοντάρι της Βιωτίας, όταν αυτοκίνητο δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο. Το ύποπτο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 3 με 4 άτομα κατά πληροφορίες όλοι ανήλικοι, εντοπίστηκε στην Αλίαρτο. Όταν όμως οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, ο οδηγός πάτησε γκάζι για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Το ύποπτο όχημα τελικά εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο στο Λεοντάριο, που ο οδηγός του φέρεται να έπεσε σε σταθμευμένο γιοταχή να κινητοποιηθεί. Ακολούθησε καυγάς μεταξύ των αστυνομικών που πλησίασαν από τις δύο πλευρές το όχημα και των τεσσάρων υπό παρακολούθηση υπόπτων. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 17χρονος επιχείρησε να αφαιρέσει το περίστροφο του αστυνομικού, με αποτέλεσμα αυτό να εκπυρσοκροτήσει και να τον σκοτώσει ακαριέα. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κατηδίαν συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σόλτς, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπείων των δύο χωρών και δηλώσεις στον τύπο. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο ξεκινά σήμερα με την κατηδίαν συνάντηση που θα έχει με τον αρχηγό της Γερμανικής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρο του CDU, Friedrich Merz, στο Ίδρυμα Konrad Adenauer με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να έχει στη συνέχεια συζήτηση με τον κύριο Merz στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ιδρύματος. Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο πραγματοποιείται με την ελληνική οικονομία να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, περνώντας έτσι σε μια νέα εποχή, ενώ έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στον κόσμο το 2022, αναλογικά με το ΑΕΠ, και βρίσκεται σε τροχιά μείωσης του χρέους κάτω από τα επίπεδα του 2012.
Πάμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά. Καλωσορίζουμε εδώ μαζί μας και τον Βασίλη Μπαντίδη και την Ιωάννα Μπουροπούλου. Καλό απόγευμα και στους δύο. Καλό καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Βασίλη, δεν ήταν και πολύ ήρεμο το Σαββατοκύριακο ή μάλλον καθόλου ήρεμο το Σαββατοκύριακο για το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ναι. και την θυελώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, σχεδόν είδαμε τα πάντα. Ακριβώς. Είδαμε πολλές εντάσεις, μεγάλες εντάσεις. Αποχωρήσεις, εντάσεις, διαξηφισμούς, έντονη κριτική. Διαξηφισμούς ανάμεσα στον πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, βεβαίως και σε πρώτο καλαδάσα τα στελέχη. Ήταν πολύ επεισοδιακή η ομιλία του Προέδρου ναι. το Σάββατο, έτσι. Ακριβώς. Τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο λοιπόν έχουν κάνει το γύρο όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά έχουν παίξει και στο εξωτερικό σε κάθε περίπτωση και έχουν προσελκύσει τα βλέμματα και το ενδιαφέρον. Και αυτό το οποίο επισήμανε πάντως πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, είναι ότι πορευόμαστε δυνατά, δεν επηρεαζόμαστε, για να οδηγηθούμε και στο συνέδριο του κόμματος. Και παράλληλα να σημειώσουμε και το εξής. Τέθηκε το ερώτημα και στον Πρωθυπουργό που ήταν στην Κερατέα το Σαββατό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και είπε: Δεν θα σχολιάσω τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση. Αυτό που μετράει είναι να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Και πλέον. Το βλέπω να το επισημαίνει και ο κύριος Κασελάκης ότι το αύριο είναι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση μετά τα εσωκομματικά και την εσωκομματική περιπέτεια. Ακριβώς, γιατί τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τους αφήνουν και κάνουν μόνοι τους τη δουλειά τους σχετικά με τα εσωκομματικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το πολύ αρνητικό κλίμα και αντιπολίτευση δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Και έχουμε και αποχωρήσεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκλεγμένων με το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν παραδίδουν και τις έδρες τους και γενικά οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Ακριβώς. Να σημειώσουμε ότι ήταν χαρακτηριστική η επιστολή που απέστειλε και στον πρόεδρο της Βουλής, συγκεκριμένο ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος στάθηκε και σε κάτι το οποίο προέρχεται από τον χώρο της Ινδουιστικής φιλοσοφίας συγκεκριμένα, για να καταδείξει ότι πρέπει να κοιτάξουν την επόμενη μέρα, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί και τα ερωτήματα στο τελευταίο διάστημα. Την επόμενη μέρα, πότε θα την κοιτάξουν αυτή την επόμενη μέρα, γιατί δεν ξεχνάμε, μετράνε κάποιους μήνες από τις εκλογές ανάδειξης νέου Προέδρου. Είναι ένα σύριαλ το οποίο κρατά πολύ. Έτσι. Κρατά πολύ και σαφέστατα έχει κουράσει κιόλας στην ελληνική κοινωνία που αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα. Είναι αντιμέτωπη καθημερινά με το Γολγοθά της ακρίβειας και των ανατιμήσεων και πόσα άλλα θέματα τα οποία βεβαίως είναι ανοιχτά για την ελληνική κοινωνία και δεν βλέπει να επιλύονται. Σαφέστατα είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει αντιπολίτευση και στη χώρα. Πάντως το θέμα είναι αν τελικά θα έχουμε και ένα νέο σχηματισμό ίσως κομματικό, διότι είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί και στα ερωτήματα δημοσιογράφων αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το ζητούμενο και το κεντρικό ερώτημα λοιπόν. Υπάρχει και αυτό φυσικά το ερώτημα να περιμένει απαντήσεις, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτά τα κορυφαία στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιο ότι δεν θα σταματήσουν την πολιτική τους διαδρομή, δηλαδή δεν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους. Γι' αυτό και όλοι περιμένουν τι άλλο θα συμβεί, ποιες άλλες εξελίξεις θα έχουμε. Τώρα στη Λάρισα Ιωάννα, για αυτά τα ζητήματα, με φόντο όλο αυτό το έκριθμο σκηνικό, είχαμε παραιτήσεις από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Ακριβώς, μάλιστα η πρώτη παραίτηση ήταν χθες το πρωί, την Κυριακή το πρωί, λίγο δηλαδή λίγες ώρες μετά την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και ήταν του κύριου Βασίλη Ζωγράφη, του Γενικού Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι πρόκειται για μονόδρομο της απόφασής του, ότι δεν του άφησαν πλέον περιθώρια μετά τα όσα διαδραματίζονται στο κόμμα. Είχαμε δει άλλωστε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλες αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν φυσικά και τις κατατόπους νομαρχιακές επιτροπές και με αντιδράσεις. Και ο κύριος Ζωγράφος είχε πάρει σαφέστατες αποστάσεις, έτσι. Ναι, από την πρώτη στιγμή κιόλας. Ενώ παραιτήθηκε και η κυρία Μαγαλιού, που ήταν και εκείνη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι δεν παρευρέθησαν καν στην συνεδρίαση. Ο κύριος Ζωγράφος αναφέρθηκε στην ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Κασελάκη, κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και τόνισε ότι δεν ήταν αυτός λόγος πολιτικού αρχηγού κόμματος. Ενώ τόνισε ότι αυτό το κόμμα δεν θυμίζει σε τίποτα κόμμα της αριστεράς. Μάλιστα, όσον αφορά και τις εξελίξεις που λέγαμε και για τις παραιτήσεις που ξεκίνησαν και από τα κεντρικά και επεκτείνονται και στις κατατόπους νομαρχικές, ο κύριος Ζωγράφος ανέφερε ότι μέρα με τη μέρα θα βλέπουμε όλο και περισσότερες παραιτήσεις. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έγιναν.
Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε χθες με επίσημη δήλωσή του ο γραμματέας Συνομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, Βασίλης Ζωγράφος. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο διαλυτικό κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν του αφήνεται κανένα περιθώριο παραμονής του. Δεν παραιτήθηκα εγώ μόνος μου. Εγώ εξαναγκάστηκα στην παραίτηση για λόγους συνειδησιακούς και αξιοπρέπειας. Θεωρώ ότι είναι ντροπή να έχεις μια διαδρομή 40 χρόνων, να πας σε μια κεντρική επιτροπή, να βλέπεις έναν αρχηγό να τσιρίζει, να μην ολοκληρώνει μια πρόταση και να λέει πράγματα τα οποία είναι πρωτάκουστα. Είναι ειλικρινά πρωτάκουστα για αρχηγό κόμματος. Και από εκεί και πέρα μετά διαλέγεις. Πήγα στο σπίτι μου και είπα, Βασίλη, μέχρι εδώ και μην παρέχει. Υπέβαλε την παρέτησή σου να έχεις τουλάχιστον την αξιοπρέπειά σου. Αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση ούτε με την αριστερά, ούτε με την πρόοδο, ούτε με τη δημοκρατία. Από τη στιγμή δεν σέβεται το καταστατικό, δεν σέβεται το πρόγραμμα του κόμματος, δεν σέβεται τη λειτουργία του κόμματος, δεν διαβάζει τις θέσεις του κόμματος, δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Αυτό το πράγμα δεν είναι γυρισμό. Και όσοι νομίζουν ότι μπορεί να διορθωθεί, κάνουν μεγάλο λάθος. Εγώ παραιτήθηκα την Κυριακή το πρωί, την Κυριακή το απόγευμα παραιτήθηκαν όλοι οι άλλοι σύντροφοι. Σήμερα το πρωί παραιτήθηκε ο συνάδελφός σας ο Κυρίτσης, ο Τρεντάφυλλος ο Μεταφίδης. Ο κύριος Ζωγράφος χαρακτήρισε μονόδρομο την απόφασή του, ενώ ανέφερε ότι ήδη έχουν σημειωθεί αρκετές παραιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται όλο και περισσότερες μέρα με τη μέρα. Αυτά λοιπόν με τον ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται ότι έχει και πολύ μεγάλη συνέχεια. Τώρα, Βασίλη, πάμε να δούμε πώς εμπλέκεται, πώς συνδέεται η υπόθεση του Μιχάλη Κατσουρή με τα άγρια επεισόδια που είχαν γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο και είχαμε και τότε συλλήψεις και είχαμε και καταδικαστικές αποφάσεις. Τι συνδέει αυτά τα δύο? Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις τα τελευταία 24 ώρα, από την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα, σχετικά με την υπόθεση του Μιχάλη Κατσουρή, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την επέλαση των κρατών Χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφια το βράδυ της 7ης Αυγούστου. Μια υπόθεση που συγκλώνει στο Πανελλήνιο και συνεχίζει και μας συγκλονίζει. Προέκυψε λοιπόν ότι το αταυτοποίητο δείγμα DNA που υπήρχε στο μαχαίρι, το οποίο είχε βρεθεί στο σημείο που έγιναν οι συμπλοκές και έχει το αίμα του δολοφονημένου οπαδού, ανήκει στον οπαδό μεγάλης ομάδας που συνελήφθη από τους αστυνομικούς πριν από λίγες ημέρες. Να σημειώσουμε πως ο συγκεκριμένος άνδρας που συνελήφθη σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικίου Βόλου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και με χρηματική ποινή 700 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο εν λόγω οπαδός, ο οποίος συμμετείχε στα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχε δώσει κατάθεση στις αρχές και είχε αναφερθεί σε ένα μαχαίρι. Από την έρευνα της ελληνικής αντιστυνομίας τώρα, εντοπίστηκε ένα μαχαίρι στο σημείο που έλαβε χώρα η τραγωδία, στο οποίο υπάρχει το DNA του Μιχάλη Κατσουρή, καθώς και ένα ταυτοποίητο δείγμα. Τελικά, μετά από σχετική έρευνα, προέκυψε πως αυτό το αταυτοποίητο δείγμα ανήκει στον λόγο άνδρα και σαφέστατα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Και τον λόγο είχε βεβαίως και ο αρμόδιος εισαγγελέας και η δικαιοσύνη για το τι τελικά θα γίνει με τον 35χρονο που συνελήφθη. Μάλιστα, τώρα αλλάζοντας θέμα, πάμε στην ακρίβεια. Η ακρίβεια που καίει τους καταναλωτές, Βασίλη, και οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά αλλά και οι συνταξιούχοι, αυτό που φωνάζουν είναι ότι τα χρήματα δεν επαρκούν. Οι μισθοί τους, οι συντάξεις τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλου του μήνα, με αποτέλεσμα να περιορίζουν ό,τι αγοράζουν. Σαφώς, είναι η εικόνα η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικότερα το τελευταίο διάστημα και πιο ειδικά τα τελευταία χρόνια και με την ενεργειακή κρίση να πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας, θα μπορούσα να σημειώσω χαρακτηριστικά. Είναι μια περίοδος όπου πραγματικά οι επαγγελματίες αλλά και τα νοικοκυριά έρχονται αντιμέτωποι με το κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων που δεν έχει υποχωρήσει. Η κυβέρνηση βεβαίως, όπως βλέπουμε σε ανακοινώσεις και με επανεβάσεις και του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών, ψάχνει την κατάλληλη φόρμουλα για να αντιμετωπιστεί, να υπάρξει ανάσχεση του κύματος ακρίβειας και ανατιμήσεων. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες έγιναν γνωστά στοιχεία για την ακρίβεια στην Ελλάδα και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, που δεν δείχνουν και τα
καλύτερα νούμερα και ακριβώς η πραγματικότητα πώς μετουσιώνεται και σε τι μεταφράζεται στο ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πλειοψηφία τους. Mm-hmm. Πραγματικά, μέχρι το τέλος του μήνα δεν φτάνουν τα χρήματα για τους περισσότερους συνταξιούχων, αλλά επίσης και των μισθωτών και των επαγγελματιών και των ανθρώπων που σπέβδουν να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς κυρίως, οι οποίοι είναι υψηλοί, δηλαδή λογαριασμοί ρεύματος, αερίου και όλοι όσοι έρχονται στα νοικοκυριά. Ενώ παράλληλα προσπαθούν να τα βάλουν κάτω να δουν τι ψώνια θα κάνουν. Τώρα που πλησιάζουμε στο χειμώνα και αυτοί ακριβώς. Οι λογαριασμοί. Mm-hmm. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, ο κύριος Αλέξανδρος Κουτσελίνης Βασίλη, μας μίλησε για όλα αυτά τα ζητήματα. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Αντιμέτωποι με την ακρίβεια έρχονται σε καθημερινό επίπεδο οι βολιώτες αλλά και ευρύτερα οι κάτοικοι της Μαγνησίας. Ο μισθός και η σύνταξη στο τέλος του μήνα για τα περισσότερα νοικοκυριά δεν φτάνει για τα έξοδα στο μάρκετ αλλά και τις άλλες υποχρεώσεις και κυρίως τους λογαριασμούς που τρέχουν. Όπως γνωρίζουμε και γνωρίζουν δυστυχώς και όλοι οι καταναλωτές, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κυρίως τρέχει με ρυθμό 10% και συνολικά 30% τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πλέον ότι αυτό αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα σήμερα του κόσμου. Ότι αυτό ροκανίζει ουσιαστικά τα πενιχρά, τα λιγοστά εισοδήματα, τα οποία είναι καθυλωμένα έτσι και αλλιώς εδώ και χρόνια, μισθούς και συντάξεις των πολιτών. Πρέπει να δούμε ότι αν δεν πάρθουν ριζικά μέτρα, δηλαδή όπως μείωση του ΦΠΑ ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή τέτοια μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει ο πληθωρισμός και με κινήσεις και μέτρα εντυπωσιασμού όπως είναι για παράδειγμα το καλάθι του νοικοκυριού ή το μειώσεις προϊόντων 5% ή και με κάποια πρόστιμα τα οποία δεν ξέρουμε τελικά εάν έχουν κάποιο αποτέλεσμα και αν εισπράττονται, δεν λύνεται το πρόβλημα. Το να υπάρχει μια μείωση 5% σε προϊόντα που έχουν αυξηθεί 100% και δίπλα τους μπορεί να υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία να είναι πιθανόν φτηνότερα από αυτά, δεν λύνουν το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξουν, όπως είπαμε, πιο ριζικές λύσεις και να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα πρόβλημα που ροκανίζει ουσιαστικά όλη την ελληνική κοινωνία. Ροκανίζει τα εισοδήματα των καταναλωτών και των πολιτών. Λύσεις πάντως και μάλιστα άμεσα να ζητούν στην κυβέρνηση προκειμένου να κόψουν το νέο κύμα ακρίβειας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και μερικές εβδομάδες και ήρθε μάλιστα να το πιστοποιήσει τις τελευταίες ημέρες και η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και ενώ η κατάσταση δυσκολεύει πολύ, Ιωάννα, με την ακρίβεια, τώρα έρχεται και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που οι προβλέψεις του για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ακριβώς, ένας-ένας οι κλάδοι εκφράζουν την έντονη εναντίωσή τους ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζουν έκτρωμα μάλιστα. Έτσι λοιπόν και οι έμποροι της Λάρισας ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην πλατεία της Συνομαρχίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για αυτό το νομοσχέδιο που, όπως λένε, θα καταστρέψει και θα οδηγήσει στο κλείσιμο πάρα πολλές επιχειρήσεις. Οι έμποροι αναφέρουν ότι δεν γίνεται τέτοια μέτρα να εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις και μεταξύ άλλων ζητούν να δούνε το νομοσχέδιο με νέες παρεμβάσεις, να υπάρξει μια σχετική... Να εξεταστεί κατά περίπτωση. Ακριβώς, να εξεταστεί κατά περίπτωση. Να μην τους εμφανίζουν όλους οριζόντια ως φοροφυγάδες, με αποτέλεσμα να πληρώνουν όλοι ποσά που δεν ανταποκρίνονται και στα έσοδά τους, τους τζίρους που κάνουν. Αυτό φωνάζουν οι επαγγελματίες, Ιωάννα. Και μάλιστα στην πορεία διαμαρτυρίας που θα διοργανώνουν την Τετάρτη, καλούν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες να συμμετέχουν, αλλά και όλους τους εμπόρους να κλείσουν τα καταστήματά τους εκείνες τις ώρες ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Για πάμε να τους ακούσουμε. Την πλήρη εναντίωσή τους στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το φορολογικό σύστημα των ελεύθερων επαγγελματιών εκφράζουν οι έμποροι στη Λάρισα. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης και καλούν όλους τους εμπόρους και τους επαγγελματίες να κλείσουν τα καταστήματά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Η σύσκεψη σημερινή διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και είμαστε παρόντες οι περισσότεροι επιστημονικοί φορείς για να συζητήσουμε για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί και να δούμε καταρχήν το περιεχόμενό του, να δούμε αν υπάρχουν αδικίες ή όχι και να προτείνουμε κάποιες άλλες προτάσεις
οι οποίες ίσως να λύσουν κάποια θέματα αδικίας αν υπάρχουν. Προσωπικά θεωρώ ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κάνουμε μια επιστροφή στο παρελθόν, διότι ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος αφορά νόμους που έχουν καταργηθεί. Έχουν καταργηθεί και έχουν εφαρμοστεί νέοι νόμοι. Οι δανειστές κάποια στιγμή το 2013 μας είπαν ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να επιβάλλεις τεκμαρτό εισόδημα σε οποιοδήποτε επιχείρηση. Θα πρέπει να εφαρμόζουμε πλέον έσοδα-έξοδα. Οπότε από το 2013 και μετά αυτή η εφαρμογή που έχουμε είναι των εσόδων-εξόδων. Επομένως, οποιοδήποτε άλλος προσδιορισμός σε καθαρά κέρδη μέσω αντικειμενικών κριτηρίων είναι αναχρονιστική. Μεταξύ άλλων, ζητούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος, αλλά και η κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας. Να σημειωθεί ότι οι έμποροι και οι ελευθεροί επαγγελματίες την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας στην πλατεία Νομαρχίας. Μάλιστα, τώρα Βασίλη, έχουμε μια ανακοίνωση μάλλον από τον Δήμο Βόλου για σχολεία. Ναι, ακριβώς. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση στην περιοχή των Αλικών, πιο ειδικά σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Αγγελία Μπέου. Με απόφαση λοιπόν του Δημάρχου, δεν θα λειτουργήσουν αύριο 3η 14 Νοεμβρίου οι σχολικές μονάδες στην περιοχή των Αλικών και συγκεκριμένα 31ο Νηπιαγωγείο Βόλου, 35ο Νηπιαγωγείο Βόλου, 37ο Νηπιαγωγείο Βόλου και 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου και 28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου λόγω διακοπής υδροδότησης από τη ΔΕΗ ΑΒΟ, ώστε να αποκατασταθεί, όπως ενημερωνόμαστε, σημαντικό τεχνικό πρόβλημα στο δίκτυο ίδρυυσης. Μάλιστα. Ας μεταφερθούμε τώρα στις λαϊκές αγορές για να δούμε εκεί τι μας λέει πάλι το ρεπορτάζ, Βασίλη. Ακριβώς. Και να πούμε ότι υπάρχει συνάφεια και με το ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε από τη Λάρισα, καθώς είναι εβδομάδα όντως κινητοποιήσεων και για τους μηχανικούς του δημοσίου, αλλά επίσης και οι δικηγόροι, όπως προανήγγυλαν, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις για οτιδήποτε αφορά στο φορολογικό νομοσχέδιο, όλα τα επιμέρους ζητήματα. Να πούμε λοιπόν ότι στο ίδιο μήκος κύματος, ό,τι αφορά την κριτική προς την κυβέρνηση, ότι δεν έχουν δοθεί λύσεις που θα πρέπει να δοθούν για να ενισχυθούν οι επαγγελματίες και το μικρομεσαίο επιχειρήν, στέκονται και οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών για μία ακόμη φορά. Μάλιστα, ο κ. Τσακανίκας, ο πρόεδρος των παραγωγών, ο οποίος τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα, τόνισε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από τους παραγωγούς να διατηρήσουν τις τιμές σε προσιτά επίπεδα για να μπορούν να έρχονται οι καταναλωτές στη λαϊκή, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, αυτό που τους διατηρεί είναι η παραδοσιακή πελατεία. Όμως, διασφαλίζουν μέσω του διπόλου, θα λέγαμε, ποιότητα στα προϊόντα και χαμηλές τιμές να εξυπηρετούν όπως πρέπει τον καταναλωτή σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ζητούν όμως γενναίες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση για να επιβιώσουν, να υπάρχει, όπως λένε, η λαϊκή αγορά. Και μας είπαν και κάτι άλλο, ότι είναι συναφές όλο αυτό. Και με ό,τι ισχύει για παράδειγμα στον πρωτογενή τομέα, που επισημαίνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, ότι πέρα από οτιδήποτε αφορά στην κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρώπη, που υιοθετήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να δοθούν λύσεις, κίνητρα, να μείνουν οι νέοι, να εργαστούν, να δουλέψουν και να ενισχυθούν όλοι αυτοί οι τομείς για να ανασάνει η ελληνική οικονομία. Αλλιώς, πώς θα επιβιώσουμε, λένε χαρακτηριστικά την επόμενη μέρα. Έτσι κι αλλιώς, όταν αναφερόμαστε σε λαϊκές αγορές, μιλάμε για ντόπιους παραγωγούς και μιλάμε για τοπικά προϊόντα. Οπότε, μία παραπάνω η αγωνία. Και κυρίως μετά τις πλημμύρες. Που ο Θεσσαλικός κάπως επλήγει, τα έχουμε αναδείξει κατά κόρον. Εννοείται. Με τόσες δυσκολίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον πρόεδρο των παραγωγών λαϊκών αγορών στο Βόλιο, τον κύριο Απόστολο Τσακανίκα. Είναι ήδη πλημμυρισμένοι, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν με τίποτα. Αυτοί θα καλλιεργήσουν το καλοκαίρι και να δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή τα χωράφια τους είναι λίμνη. Πέρα από την Κάρλα. Αλλά εδώ στην περιοχή στο Δημήνη τα χωράφια είναι πλημμυρισμένα ακόμα. Αλλά το όλο θέμα είναι ότι αν το ξεπεράσουμε αυτό, αποζημιωθούν οι συνάδελφοι, να μπορέσουν να ξεκινήσουν σιγά σιγά και να ζήσουν βασικά. Αλλά πρέπει να δούμε το κόστος παραγωγής. Αν δεν δούμε το κόστος παραγωγής, ήδη η καλλιέργηση ήταν μειωμένες λόγω κόστος παραγωγής. Μειωθήκαν ακόμα περισσότερο με τις καταστροφές. Αν δεν αλλάξει κάτι με το κόστος παραγωγής, τελείωσε. Ο κόσμος θα αγοράζει εισαγωγής προϊόντα και πανάκριβα και αμφιβόλου ποιότητος. Πρέπει οι καταναλωτές να μην φοβάται να ψωνίζουν άνετα και χωρίς φόβο.
Τώρα για το θέμα των λαχανικών, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα, γιατί ό,τι είχε καταστραφεί, καταστράφει, τελείωσε. Αυτά που πουλούνται δεν είναι, ή είναι από άλλες περιοχές ή είναι δικά μας τα οποία δεν πάθανε ζημιά. Έχουν ανέβει όλα, όχι εδώ, στη Λαϊκή, στα μάρκετ. Οπότε όταν ο άλλος έπαιρνε, ξέρω εγώ, 600 ή και 1000 ευρώ το μήνα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει όμως η αύξηση που υπάρχει στα μάρκετ. Έχουν ανέβει λάδια, έχουν ανέβουν γαλακτοκομικά. Όλα έχουν ανέβει. Αυτό που επισημαίνεται πάντως από πλευράς των επαγγελματιών των Λαϊκών είναι ότι σε κάθε περίπτωση τους στηρίζει η παραδοσιακή πελατεία, αλλά διασφαλίζουν την ποιότητα και προσπαθούν να διατηρούν τις τιμές χαμηλές ώστε να μην επιβαρύνεται το καταναλωτικό κοινό. Στη Λάρισα τώρα, Ιωάννα, οι εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης γνωρίζουμε όλοι ότι είναι από τις περιοχές που δέχθηκαν ένα τεράστιο χτύπημα, ένα μεγάλο πλήγμα από τις πλημμύρες. Όμως που μέχρι και σήμερα, ακόμη και τώρα, οι κάτοικοι λένε ότι τα προβλήματά τους που προέκυψαν μέσα στις λάσπες, ακόμη και τώρα παραμένουν άλυτα. Ακριβώς δύο μήνες σχεδόν μετά την πρώτη κακοκαιρία, μετά την επέλαση του Ντάνιελ, οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών στην περιοχή της Γιάννουλης στη Λάρισα λένε ότι τα προβλήματά τους είναι άλυτα και διαμαρτύρονται. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που εισέβαλαν μέσα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και διαμαρτύρονταν για την κατάσταση που επικρατεί. Σήμερα λοιπόν η Επιτροπή των Πλημμυροπαθών της συγκεκριμένης περιοχής παραχώρησε συνέντευξη τύπου, στην οποία μίλησε μάλιστα και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Θεσσαλίας, ο κύριος Τσιαπλές, ο οποίος είναι και πλημμυροπαθής, γιατί μένει στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλη. Εκεί να πούμε, αναφέρθηκαν όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν όλο αυτό το διάστημα τους κατοίκους της περιοχής. Αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά το θέμα των αποζημιώσεων για τις ισόγειες και τις υπόγειες κατοικίες, αλλά και στα μέτρα του Δήμου για να ελαφρύνουν λιγάκι την κατάσταση. Ενώ τόνισαν πως ενώ ο Δήμος έχει από καιρό εξαγγείλει να ανοίξει λογαριασμό για την στήριξη των πλημμυροπαθών, δεν έχουν καμία ενημέρωση για το τι θα γίνει. Ζητούν λοιπόν μέτρα, ζητούν απαντήσεις και το τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση δύο και πλέον μήνες μετά την πρώτη κακοκαιρία. Πηγαίνουμε πια στον τρίτο μήνα, έτσι. Προχωράμε πια στον τρίτο μήνα από το χτύπημα της κακοκαιρίας της πρώτης. Πάμε να παρακολουθήσουμε απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου. Άλυτα παραμένουν τα περισσότερα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Πλημμυροπαθών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, που παραχώρησε συνέντευξη τύπου σήμερα το πρωί στο εργατικό κέντρο της Λάρισας. Εκ μέρους της Επιτροπής τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Θεσσαλίας και επίσης πλημμυροπαθής κάτοικος των εργατικών κατοικιών της Γιάννουλης, Τάσος Τσιαπλές. Πέρασαν δύο μήνες και πλέον από την καταστροφική πλημμύρα που χτύπησε και τις εργατικές κατοικίες με ιδιαίτερη ένταση, αρχικά μέσα από τις επιστροφές νερού από τους αγωγούς των ομβρίων, γιατί τα κλαπέτα ήταν ανοιχτά που απορρέουν στον ποινιό, και στο δεύτερο σκέλος ήταν από το σπάσιμο του αναχώματος πίσω από τον ποινιό από τις εργατικές κατοικίες. Ωστόσο όμως, δύο μήνες και πλέον μετά, τα περισσότερα προβλήματα που έπρεπε να επιληθούν με ευθύνη της κυβέρνησης, της περιφέρειας και του Δήμου Λαρισαίων, παραμένουν ανεπίλυτα, ταλανίζοντας τους κατοίκους των εργατικών κατοικιών. Γι' αυτό θέλουμε να το υπογραμμίσουμε. Ας σταματήσουν μέσα από τις δηλώσεις της συνεχής να λένε ότι είναι από την αρχή κοντά στους πλημμυροπαθείς. Ήταν από πολύ μακριά η απόστασή τους, αλλά και εξακολουθεί να είναι απέναντί μας ουσιαστικά. Κυβέρνηση, περιφέρεια, Δήμος δεν συνέδραμαν καθόλου για να γίνει ο καθαρισμός, η απομάκρυση των τεράστιων οικοσκευών που υπήρχαν μέσα στα σπίτια, στη συνέχεια ο καθαρισμός, το πλήσιμο διαμερισμάτων αλλά και των υπογείων, που έπεσε στις πλάτες των πλημμυροπαθών και επιβαρύθηκαν και οικονομικά μέσα σε αυτή την καταστροφή. Και να σκεφτείτε ότι είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία χαμηλόμισθοι, άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι. Εμείς διεκδικούσαμε από την αρχή μία αποζημίωση της τάξης του 100% για κάθε ζημιά που έχει υποστεί στην οικοσκευή του, αλλά και αντίστοιχα στο σπίτι του ή στο υπόγειο ως κατασκευή, κάθε πλημμυροπαθής, και όχι ψίχουλα όπως δίνει η κυβέρνηση μέχρι τα σήμερα. Το ίδιο είχαμε ζητήσει για την κάλυψη των άμεσων αναγκών μας, ένα έκτακτο βοήθημα 1.500 ευρώ σε κάθε οικογένεια, προσαρμοσμένο 300 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης ζητούσαμε την κατάργηση του έμφυα
και να υπάρχει αναστολή για ένα χρόνο σε ό,τι αφορά τις πληρωμές σε εφορία, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, αναστολή για ένα χρόνο της πληρωμής των δόσεων για την εξόπληση του ποσού που χρωστάμε για το διαμέρισμα προς τον ΟΕΔ. Αυτά τα αιτήματά μας δεν έχουν ικανοποιηθεί. Ούτε δέχτηκε να συναντηθεί μαζί μας με την Επιτροπή ΕΝΟ ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση εδώ και λίγες μέρες άρχισε να πιστώνει σε έναν αριθμό κατοίκων των νησογείων ποσά από 1.200 έως 6.600 ευρώ, ενώ οι ζημιές είναι πενταπλάσεις ή και εξαπλάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς είχε ο καθένας σαν οικοσκευή στο σπίτι του. Αφού στην πλειοψηφία και των νησογείων διαμερισμάτων πετάχτηκαν όλα τα αντικείμενα που υπήρχαν μέσα στα σπίτια, το ίδιο και για τα υπόγεια όλων. 930 τον αριθμό και στους δύο οικισμούς των εργατικών κατοικιών. Και επιπρόσθετα, τι ζημιές έχουν γίνει στους τοίχους, στα πατώματα, στην ηλεκτρική εγκατάσταση κάθε σπιτιού, σε ντουλάπες, ντουλάπια κτλ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, αναλύθηκαν τα προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες, όπως το ότι δεν προβλέπεται κάποια αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες των υπογείων και των αποθηκών, αλλά και για τη μη ενημέρωση από το Δήμο σχετικά με το λογαριασμό που ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών. Απέκλεισε με το έτσι θέλω η κυβέρνηση από την αποζημίωση τους ιδιοκτήτες των υπογείων που, όπως προείπα, καταστράφηκε στο σύνολό τους η οικοσκευή. Και εδώ δεν είναι πράγματα άχρηστα, μιλάμε για έπιπλα κάθε είδους, μιλάμε για ηλεκτρικές συσκευές, για στρωσίδια, για σκεπάσματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή αρκετών χιλιάδων ευρώ οικοσκευή που υπήρχε στα υπόγεια. Επίσης, απαλλαγή από τον έμφυα όπως ζητούσαμε δεν υπάρχει. Η απάντηση που έδωσε στην αναφορά που έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ ο Γιώργος Λαμπρούλης στο Κοινοβούλιο, ο αρμόδιος υπουργός απάντησε ότι έμφυα απαλλάσσονται για ένα χρόνο έως τρία χρόνια όσον τα σπίτια τους είναι κατεστραμμένα. Όσον δηλαδή είναι πια ακατοίκητα. Που σημαίνει εκ των πραγμάτων ή ελάχιστη ή και καθόλου δεν θα υπάρχει στην περίπτωση των εργατικών κατοικιών της Γιάννουλης. Ούτε φυσικά υπήρχε καμία εξαγγελία σε ό,τι αφορά την αναστολή των οφειλών σε τράπεζες, αντίστοιχα στην εφορία, αλλά και για τον ΟΕΔ όπως ζητούσαμε σε σχέση με τα διαμερίσματα την εξόφλησή τους. Η Επιτροπή τέλος εκφράζει την ανησυχία της για την αντιπλημμυρική θωράκιση των εργατικών κατοικιών και ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στην πλατεία των παλιών εργατικών κατοικιών. Μάλιστα, τώρα, Βασίλη, να πούμε ότι συνεχίζονται οι αντιδράσεις και μάλιστα κορυφώνονται σχετικά με την επένδυση LNG στον παγαστικό. Ακριβώς, είναι ένα θέμα το οποίο έχει επανέλθει στο δημόσιο διάλογο στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ σοβαρό για όλους μας εδώ στη Μαγνησία. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουμε πληροφορηθεί, προγραμματίζουν εκπρόσωποι συλλόγων κινητοποιήσεις για το θέμα συγκεκριμένα. Πάντως, για σήμερα, οι ενεργοί πολίτες του Βόλου διοργανώνουν Γενική Συνέλευση στις 8.30 το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκειμένου, όπως λένε, να υπάρξει συντονισμός δράσεων για το ζήτημα. Και τις προηγούμενες ημέρες, πάντως, είχαμε τους εκπροσώπους φορέων να κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, έτσι να συζητούν. Ακριβώς, και ναι, να παίρνουν και κοινές αποφάσεις. Και πάμε τέλος να δούμε ένα ρεπορτάζ, μια δωρεά που έγινε προς τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας. Μια δωρεά πολύτιμη, όπως φαίνεται, που ήρθε να ενισχύσει την προσπάθεια που έτσι κι αλλιώς καταβάλουν καθημερινά οι εθελοντές και είναι παντού, εκεί όπου τους χρειάζονται οι συμπολίτες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Βάσο, και την περίοδο των πλημμυρών οι εθελοντές ευρύτερα στη Μαγνησία ήταν στο καθήκον και στην πρώτη γραμμή και η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας βεβαίως, ο κύριος Ηλιόπουλος με τους συνεργάτες του, γνωστοί για την προσφορά του σε πανελλαδικό επίπεδο. Και ήρθε κάτι πολύ σημαντικό, αυτό που μόλις τόνισες, από έναν πολίτη του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ανώνυμος δωρητής θα λέγαμε, αλλά με ιδιαίτερη ευαισθησία, ο οποίος δώρησε το ποσό των 3.000 ευρώ στη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας και όπως γίνεται γνωστό και μας γνωστοποίησε και ο κύριος Ηλιόπουλος στις δηλώσεις του σήμερα, για να υπάρξει αποκατάσταση στις ζημιές που υπήρξαν στις εγκαταστάσεις της ΛΕΔ μεταξύ των άλλων εκεί στον Ταμάρι στην περιοχή της Γορίτσας, γιατί είχαμε και κατολιστικά φαινόμενα από τις πλημμύρες που δημιούργησαν στις εγκαταστάσεις της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Οπότε με αυτό το ποσό θα ενισχυθεί η ΛΕΔ, θα μπορέσει να πάρει και καινούργιο εξοπλισμό για να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικοί οι εθελοντές στη δράση που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Βασίλη, σε ευχαριστώ και εσένα και την Ιωάννα για την ενημέρωση. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ποσό ύψους 3.000 ευρώ κατέθεσε ανώνυμα πολίτης υπέρ της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας.
Η κατάθεση των χρημάτων έγινε με στόχο οι εθελοντές να μπορέσουν να επισκευάσουν και να ενισχύσουν τα διασωστικά τους μηχανήματα, να προβούν στην αγορά νέου εξοπλισμού και να κλείσουν οι πληγές που δημιουργήθηκαν από τις πλημμυρές στις εγκαταστάσεις στη Γορίτσα, όπου καταγράφηκαν κατολιστικά φαινόμενα το τελευταίο διάστημα. Η νέα δωρεά έγινε γνωστή από τον αντιπρόεδρο της Λέσχης Βασίλη Ηλιόπουλο, ο οποίος ευχαριστεί θερμά τον πολίτη, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της ΛΕΒ. Η δράση πάντως της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας κατά τη διάρκεια των πλημμυρών αλλά και στο επόμενο διάστημα ήταν καθοριστική σημασία στην πόλη του Βόλου, όπως συνέβη και με άλλες εθελοντικές ομάδες. Και άπλωσαν τα μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας χέρι βοηθείας σε συμπολίτες που είχαν ανάγκη. Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων βρίσκεται στην περιοχή μας από το 2001. 22 χρόνια τώρα τουλάχιστον στην περιοχή μας, με τεράστια δράση και παρουσίαση όπου χρειαζόταν. Δυστυχώς τα τελευταία 16 χρόνια δεν υπάρχει καμία οικονομική βοήθεια από το κράτος και ό,τι μπορούμε και ό,τι κάνουμε τα κάνουμε πάντα με τη βοήθεια των συμπολιτών και της πόλης μας. Μετά τις μεγάλες καταστροφές στην περιοχή μας, παρόλο που πάθαμε πάρα πολλές ζημιές και σε υλικά και σε εγκαταστάσεις, χάρη στην βοήθεια των συμπολιτών μας και όχι μόνο, είχαμε βοήθεια με εργαλεία και υλικά και από το εξωτερικό, καταφέραμε σιγά σιγά να ξαναγυρίζουμε πάλι στην κανονικότητα. Τελευταία μια μεγάλη βοήθεια από κάποιον φίλο συμπολίτη, ο οποίος ήθελε και να παραμείνει και ανώνυμος, ήταν ένα ποσό των 3.000 ευρώ, τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να τελειώσουμε τις πληγές οι οποίες είχαμε σε καταστάσεις μας, να αναπληρώσουμε πολλά εργαλεία και πράγματα οποία χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε τη διασώση μας, να αποκαταστήσουμε ζημιές στα οχήματα τα οποία είχαμε πάθει, να τα κάνουμε και πιο λειτουργικά και πιο δυναμικά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά όλους όσους σταθήκαν δίπλα μας και συνεχίζουν να στέκονται δίπλα μας με κάθε ευκαιρία και εμείς υποσχόμαστε ότι και εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην πόλη και δίπλα στους πολίτες και οπουδήποτε χρειαστεί στην περιοχή μας. Την ίδια ώρα, στη διάθεση και περίθαλψη ενός πτηνού, το οποίο χρυζάμεσης φροντίδας, προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, κ. Ηλιόπουλος. Ο κ. Ηλιόπουλος, την ώρα που βρισκόταν στην επιχείρησή του σε κεντρικό δρόμο του Βόλου, αντιλήφθηκε πληγωμένο πτηνό και άμεσα έσπευσε να το περισυλλέξει και να το φροντίσει. Μάλιστα, λέτε τώρα να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και να πάμε σε αυτό το σημείο στα Τρίκαλα, γιατί εκεί είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μία διαμαρτυρία ενός αγρότη, του κ. Βαγγέλη Καραμέτου, ο οποίος προχώρησε μάλιστα σε απεργία πείνας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει πόσο σοβαρό πια είναι για τον ίδιο τη ζωή του και την οικογένειά του το γεγονός ότι με μεγάλη καθυστέρηση δεν έχει πληρωθεί χρήματα που δικαιούται για αποζημιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να τον καλωσορίσουμε τον κύριο Καραμέτο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, κυρία Μπονοπούλου. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατάς, σε όλους τους αγρότες. Η κυρία Σαμακοβλή, είμαι, δεν πειράζει όμως. Το θέμα είναι το δικό σας πρόβλημα, κύριε Καραμέτο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να προχωρήσατε τις προηγούμενες ημέρες σε απεργία πείνας? Είναι μια ακραία μορφή κινητοποίησης. Ήταν η πιο δυναμική και αποφασιστική επιλογή που έκανα και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μπορέσω να βγάλω άκρη διαφορετικά. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν υπολογίζουμε ότι είχα 9 χρόνια να πληρωθώ όλες τις επιδοτήσεις που καλλιεργούσα όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, σκεφτείτε αν πήγαινα δικαστικός και περνούσα όλα 4-5 χρόνια, λοιπόν, εγώ είμαι 59 χρονών. Οπότε ήταν έτσι και ακόμη πιο χρονοβόρα η διαδικασία και φυσικά ήθελε και κάποια έξοδα δικαστικά τα οποία έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να πάω στα δικαστήρια. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς ήταν αυτό που σας συνέβη, τι θα σας οδηγούσε στα δικαστήρια, που δεν πήγατε τελικά στα δικαστήρια, και τι έγινε από και σας οδηγήσε? Ναι. Ορίστε. Ναι. Από το 2015 και έπειτα είμαι απλήρωτος όλες οι επιδοτήσεις. Καλλιέργησα 1.356 στρέμματα και είμαι απλήρωτος. Άλλοι αγρότες είναι από το 2014 απλήρωτοι. Κύριε Καραμέτο, από το 2015. Που σημαίνει 10 χρόνια. Εγώ ήμουν 9 χρόνια απλήρωτος. Εντάξει, είναι αρκετά τα χρήματα. Αν δεν πληρωθούμε στην ώρα μας εμείς που παράγουμε, που είμαστε στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Εγώ, αν έπαιρνα στην ώρα μου τα χρήματα, δεν θα καλλιεργούσα 1.356 στρέμματα, θα καλλιεργούσα 2.500-3.000 στρέμματα, διότι θα μπορούσα να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις που είχα. Λοιπόν, επομένως, τι έπρεπε να κάνω εγώ? Έπρεπε
με αυτόν τον τρόπο να μπορέσω να πάρω τα χρήματα. Όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι αγρότες. Είμαστε καμιά 500 από πληροφορίες που έχω. Δεν είμαι μόνο εγώ απλήρωτος. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα την Πέμπτη το μεσημέρι, με διαπραγματεύσεις που έχω κάνει, όχι για μένα, για όλους τους αγρότες, και μου δόθηκαν οι εγγυήσεις ότι θα πληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα χθες είδα σε ανάρτηση εκεί του ΟΠΚΠ, λοιπόν ότι πραγματικά το ανέτηση, αν θυμάμαι σωστά, λοιπόν ότι πράγματι αυτά που μου δώσαν τις εγγυήσεις σε μένα είναι, ναι, θα γίνουν πράξη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, το γνωστοποίησαν. Όχι λέτε για και μένα, επίσημα. Για όλους τους αγρότες. Ναι. Το γνωστοποίησαν, λέτε, και επίσημα από τον ΕΠΚΕΠΕ ότι θα γίνει η αποπληρωμή. Ακριβώς. Οι διαβεβαιώσεις που σας δόθηκαν, ποιες είναι, ότι θα πληρωθούν οφειλές 8 ετών. Όλοι οι αγρότες, οι οποίες υπήρχε αυτή η κρεμότητα από το 2014 μέχρι το 2022. Θα πληρωθούν όλοι. Άρα, και λέτε, αυτό το θέμα το παρακολουθώ στενά εγώ. Θα κάνω τον αγώνα για όλους τους αγρότες. Δεν κάνω αγώνα για μένα. Κάνω τον αγώνα για όλους τους αγρότες. Για να πετύχω όμως αυτόν τον σκοπό, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν θα μπορούσα να το πετύχω αν δεν υπήρχε κάποια Διαμάντου Μανολάκο, νομίζω είναι αντιπρόεδρος στη Βουλή, ο Αχιλλέας ο Κανταρτζής, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του στο Κουτσούμπα, και η κυρία Μαρίνα Κοντοτόλη που είναι βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μπορούσα να το πετύχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λεωνίδα, του συνεργάτη της κυρίας Μαρίνας, ο οποίος καθόταν 2-3 ώρες και μου έκανε συμπάθεια κάθε μέρα, και φυσικά είχα μια στήριξη από δύο υπέροχα κορίτσια, την Τέφη και την Ερώ, οι οποίες αυτές οι κουπέλες με συγκίνησαν πάρα πολύ. Καθίσαν στη Σταυροπόλη, κάναν αγώνα μαζί με μένα, ήταν παρόν εκεί, μου φέρανε κουβέρτες. Μου φέρανε χυμό, μου φέρανε ρούχα, μου φέρανε ό,τι χρειαζόμενα. Εκεί ήταν η μοναδική στιγμή την οποία συγκινήθηκα και λύγησα. Σας ακούμε και τώρα συγκινημένο, κύριε Καραμέτο, που τα περιγράφετε. Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο κάποιος να κάνει απεργία πείνας και να υποβάλει τον οργανισμό του σε μια τέτοια τόσο δύσκολη διαδικασία και περιπέτεια. Δεν με κούρασε αυτό. Αυτό που με λύγησε ήταν η Ιερό και η Έθη. Εκεί δεν με κούρασε ούτε η πείνα, ούτε η μάχη που έχω δώσει. Τέλος πάντων θεωρώ ότι πήραν όλο το δρόμο τους και όλοι οι αγρότες θα πληρωθούν. Άλλωστε έχω δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου ότι εάν και ένας αγρότης από αυτούς, οι οποίοι είμαστε τόσα χρόνια απλήρωτοι, εάν δεν πληρωθεί θα επανέλθω. Γιατί με πιο δυναμικό τρόπο. Γιατί σηκώσατε όμως μόνος σας αυτό το φορτίο? Και από τη στιγμή που αφορά και άλλους συναδέλφους σας, δεν γνώριζα ποιοι είναι αυτοί. Ήξερα είναι καμιά κουσαριά στη Λάρισα, άλλη καμιά κουσαριά στη Λαμία, 7-8 στα Τρίκαλα. Όμως δεν είχα τα στοιχεία να επικοινωνήσω εγώ με κάποιον. Εκείνη τώρα που διαπίστωσαν ότι αντιμετωπίζετε κοινό πρόβλημα, επικοινώνησαν μαζί σας όσο κάνατε αυτή την πρόταση? Κάποιοι με έχουν πάρει τηλέφωνο, κάποιοι πήγαν και δικαστικός, οι οποίοι όσοι είχαν θετική έκβαση θα πληρωθούν και αυτοί. Μάλιστα. Είναι αυτό το ποσό λοιπόν τώρα που θα καταβληθεί, και φαντάζομαι το βλέπετε, το παρακολουθείτε. Δεν σας ακούω τώρα. Το ποσό που θα καταβληθεί τώρα. Δεν ακούγεστε. Κύριε Καραμέτο, τώρα με ακούτε? Δεν με ακούτε. Τώρα ακούω. Το ποσό λοιπόν που τώρα θα καταβληθεί και θα αποπληρωθεί σας επιτρέπει να αρχίσετε κανονικά τις καλλιεργίες σας. Με τη μόνη διαφορά ότι ήμουν 50 χρονών και έγινα 59. Τώρα κατά πόσο μπορώ από εδώ και πέρα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πέρασαν 9 χρόνια από τη ζωή σας. Δεν σας ακούω πάλι. Κύριε Καραμέτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Δεν ακούγεστε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καραμέτο ειλικρινά. Τώρα κάποιο πρόβλημα έχει τηλεφωνική σύνδεση στο τέλος. Πάντως παρακολουθήσαμε όλοι αυτά που είχε να μας πει. Κρατάμε κι εμείς ότι υπήρχε μια θετική έκβαση την περασμένη Πέμπτη και μετά από 3-4 περίπου ημέρες αυτής της απεργίας πείνας. Και όπως παρακολουθήσαμε από τον ίδιο να μας λέει, είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο εκείνον προσωπικά αλλά και άλλους συναδέλφους του ανά τη χώρα. Διαβεβαιώσεις ότι αυτά τα χρωστούμενα των 9 ετών θα πληρωθούν τις επόμενες ημέρες στους παραγωγούς ανακοινώθηκε και επίσημα από τον ΕΠΚΕΠΕ. Περιμένουμε όλοι να δούμε αυτό να γίνεται πράξη. Πάμε τώρα
τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα συνεχίζοντας να δούμε τι γίνεται με την μεγάλη δικαστική έρευνα που είναι σε εξέλιξη σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε εδώ μαζί μας και τον καλωσορίζουμε τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Είναι εκπρόσωπος οικογενειών θυμάτων και τραυματιών. Κύριε Αποστολίδη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Και βέβαια μιλάμε τώρα για τον τόπο της Θεσσαλίας και του όμορφου Βόλου, της Μαγνησίας. Εύχομαι, επειδή μπαίνουμε σε καλοκαίρι, να μην έχουμε τις ίδιες πλημμύρες, τις ίδιες καταστροφές, τις ίδιες δοκιμασίες σε μια πολιτεία που δυστυχώς ξεχνάει τι σημαίνει η λέξη ασφάλεια και πρόληψη. Αυτό που θέλω πραγματικά να ενημερώσω και τους τηλεθεατές σας, ναι, γιατί δώσατε, είναι κύριε Αποστολίδη, και θέλω να επενέσω πραγματικά τη δικαιοσύνη, ναι, η οποία ερευνά αυτή την πολύκροτη υπόθεση, διότι μετά από αίτημα του συλλόγου των παθόντων, έστω και για τις παραμικρές υποψίες για ενδεχόμενα ανθρώπινα υπολείμματα ή ίχνη σε ό,τι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται φυλασσόμενα από τις αμαξοστοιχίες και τα άλλα κάθε λογής υπολείμματα, γίνεται μια ειδική έρευνα με πραγματογνώμονα και τους εκπροσώπους, αν θέλετε, όλων αυτών που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την κατηγορία ή υποστηρίζουν πραγματικά παθόντες αυτής της διαδικασίας. Θεωρώ ότι αυτός είναι ένα πολύ κρίσιμος κύκλος έρευνας για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, όπως επισημαίνεται και στη διάταξη του ανακριτή και του εισαγγελέα, είναι για να μάθουμε αν πραγματικά έχουμε και άλλα θύματα από τις 57 ψυχές και δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Και θα μας δώσει τη δυνατότητα, εάν βρεθούν ίχνη ή υπολείμματα, γιατί ακούστηκαν αυτές οι απόψεις, έχουν έρθει πολλές φορές στην επικαιρότητα, να υπάρξει δυνατότητα της ταυτοποίησης. Θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος θα δώσει ένα τέλος στην παραφιλολογία ή, αν θέλετε, και στην υπαρκτή ανησυχία και αμφιβολία για το πόσα ήταν τα θύματα και αν πράγματι μπορούν αυτά τα θύματα να ταυτοποιηθούν, διότι έγινε μια μεγάλη φασαρία, όπως ξέρετε, επειδή μετακινήθηκαν όλα αυτά τα υλικά, τα υπολείμματα, στο χώρο της τραγωδίας. Κύριε Αποστολίδη, αυτός είναι μόνο ο λόγος της πραγματογνωμοσύνης? Αν τυχόν υπάρχουν νέα και άλλα θύματα, τυχόν υπάρχουν, και δεν έχει γίνει ταυτοποίηση, ή υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να έχουν χαθεί και άλλα στοιχεία που θα δώσουν φως? Η ειδική πραγματογνωμοσύνη, όπως αναφέρεται στη διάταξη, έχει βάσει αυτά τα δύο στοιχεία που σας είπα, αλλά και το θέμα ακριβώς αυτό που είπατε προηγούμενα, αν ενδεχόμενα κρίσιμα στοιχεία αλλοιώθηκαν, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά και καλώς η διαμαρτυρία του συλλόγου, ότι δεν μπορείς, αν θέλετε, στο χώρο του εγκλήματος να μετακινείς τίποτα, να αφαιρείς τίποτα χωρίς αυτή την πραγματογνωμοσύνη που μιλάμε τώρα. Εάν γίνονταν αυτή την περίοδο χωρίς να αγγιχτεί κανένα στοιχείο, θα μπορούσες με απόλυτη βεβαιότητα να βεβαιώσεις εάν υπήρξαν και άλλα θύματα, εάν υπάρχαν υπολείμματα ή ίχνη ανθρώπινα, για να μπορέσεις πραγματικά να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω είναι ότι τουλάχιστον η δικαιοσύνη σε αυτή τη φάση πράττει με το πιο δίκαιο και σωστό τρόπο την έρευνα αυτή. Τώρα, εάν μετακινηθήκανε υλικά, υπολείμματα, αυτό ευθύνονται άλλα άτομα, τα οποία, αν θέλετε, και σε αυτή την κατεύθυνση, αν υπάρξουν υπόνοιες ή ενδείξεις από τη δικαιοσύνη, εκφράζω την άποψή μου και την πεποίθησή μου ότι
θα διερευνηθούν και αυτές οι ευθύνες εάν ανοίξει ο μεγάλος χορός της δικαιοσύνης, γιατί αυτό που επανειλημμένα έχω επισημάνει, ο κύκλος κρίνει, οι προανακριτικές πράξεις τέλος του χρόνου κλείνουν. Από εκεί και πέρα πλέον απαγγέλλονται οι κατηγορίες από το Συμβούλιο Εφετών και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε για να πάμε στην αίθουσα των δικαστηρίων. Μάλιστα. Η αίθουσα των δικαστηρίων με τόσα πολλά άτομα κατηγορούμενους και μια πληθώρα από συναδέλφους δικηγόρους ως υπεράσπιστης στους παθώντες ή στους επιβαίνοντες της μοιραίας αυτής αμαξοστοιχίας, θα χρειαστούν χώρο. Αυτή τη στιγμή δεν διατίθεται καμία αίθουσα στη Λάρισα που να μπορέσει να καλύψει αυτό με ασφάλεια. Είναι ένα δεύτερο σημείο. Είναι ένα δεύτερο θέμα το οποίο επισημαίνω και θα πρέπει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Πρωτοδικείο Λάρισας αλλά και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Λάρισας να ενδιαφερθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Προτίθεμαι και προς το δικείο και παλιότερη τέτοια παρέμβαση μου έχω κάνει αλλά και προς το Δικηγορικό Σύλλογο να παραπονεθούν και να αιτηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί, κύριε Αποστολίδη, πότε βλέπετε χρονικά ότι θα έχουμε την έναρξη αυτής της δίκης? Κοιτάξτε, προσωπικά πιστεύω ότι πριν το καλοκαίρι του 2024 θα βρισκόμαστε σε αίθουσα δικαστηρίου. Mm-hmm. Αρκεί να υπάρχει αίθουσα δικαστηρίου που να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες αυτή τη πολύκρουτη δίκη. Το βάζετε εσείς τώρα λοιπόν και αυτό το θέμα με αυτή την ανοιχτή επιστολή που έχετε δώσει στη δημοσιότητα και αυτό το ζήτημα, το διαδικαστικό, αλλά πολύ σημαντικό για να διεξαχθεί εύρυθμα και όπως πρέπει η δίκη, αλλά αυτό που έχει προτεραιότητα τώρα είναι να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για αυτή την τραγωδία. Κοιτάξτε, προσωπικά αν θέλετε, όπως επισημαίνω και στην ανακοίνωσή μου, είναι ότι θεωρώ ότι βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια η δικαιοσύνη, η δημόσια λειτουργία, η δικαστική λειτουργία αυτή τη στιγμή που έχουν αναλάβει αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Θεωρώ ότι έχουν ήδη συγκροτήσει μια πολύ μεγάλη, ογκοδέστατη, αν θέλετε, δικογραφία και νομίζω ότι θα είναι έτοιμη πολύ γρήγορα. Προσωπικά πιστεύω ότι οι τελευταίες απολογίες θα κλείσουν μέχρι τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Άρα από εκεί και πέρα παρατεύονται στο Συμβούλιο Εφετών. Το Συμβούλιο Εφετών θα κρίνει τελικά τις παραπομπές στις αίθουσες των δικαστηρίων. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν όλα τα κρίσιμα στοιχεία για να απαγγελθούν κατηγορίες και αυτό που ζητάει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, κυρίαρχο όμως ο σύλλογος, οι παθώντες, για αυτές τις ψυχές που χάθηκαν, είναι να εκδικαστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η υπόθεση αυτή, διότι αν θέλετε οι κατηγορούμενοι, θα έλεγα, όπως αυτή τη στιγμή έχουν συγκεκριμενοποιηθεί από την προανακριτική διαδικασία, ρίχνουν ξεκάθαρο φως λοιπόν σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι, αυτό που έλεγα πάντα, από το προσωπικό δυναμικό έως την ανώτατη κλίμακα της πολιτικής ηγεσίας και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που εξετάζει τη διαχείριση της 717 της Σύμβασης, αλλά και από πλευράς, αν θέλετε, των αιτιών και των υπευθύνων για τα συστήματα ασφάλειας στο σίδερο. Ξέρετε, γιατί είναι ντροπή μας σε όλους, και λέω ντροπή κυρίαρχα της πολιτείας, ότι δεν έφτανε αυτό το κακό, το τραγικό. Ήδη με την τελευταία πλημμύρα καταστράφηκαν 3-4 χιλιόμετρα σιδηρόδρομου στο Δομοκό και έχει σταματήσει πλέον η σιδηροδρομική γραμμή στο Λιανοκλάδι. Αυτό είναι ντροπή για μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέγεται Ευρωπαϊκή Πολιτεία. Πραγματικά πιστεύω ότι αν συνέβαινε αυτό σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος θα είχε ξεσηκωθεί κυριολεκτικά ο κόσμος, διότι είναι τεράστιο, αν θέλετε, το πρόβλημα και τεράστιο το πρόβλημα απέναντι στους πολίτες ότι αδυνατεί αυτό το κράτος να παρέχει το πιο πολυτιμότερο αγαθό που λέγεται ασφάλεια
στον πολίτη. Όταν λοιπόν ο πολίτης δεν αισθάνεται ασφαλής, δεν θα πάει ούτε στην κάλπη, αν θέλετε, γιατί όπως γνωρίζετε το 60% του ελληνικού πληθυσμού δεν σήκωσε στην πλάτη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να κάνω μια γενικότερη προσέγγιση στο θέμα που κατά την προσωπική μου άποψη στην προανακριτική επιτροπή που είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν κάποια κόμματα, η προανακριτική επιτροπή στη Βουλή μετά τις απαγγελίες των συγκεκριμένων κατηγοριών και μάλιστα κακουργηματικών, ναι, μέχρι το ύψος της πολιτικής ηγεσίας, και έχω γνώση σε αυτό που λέω, θα αναγκαστεί η Βουλή να οδεύσει προς προανακριτική επιτροπή για να μάθει ο λαός ποιοι ήταν υπεύθυνοι, και ασφαλώς οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Όπως αν θέλετε είναι το αξίωμα αυτή τη στιγμή των προανακριτικών αρχών που πολλές φορές... Άρα λέτε, μιλήσει, κύριε Αποστολίδη, ότι περιμένουμε να απαγγελθούν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και σε πολιτικά πρόσωπα μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι, εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος από την άποψη ότι τουλάχιστον η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ολοκληρώσει τον κύκλο. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί οποιοδήποτε να παρεμποδίσει αυτή τη διαδικασία παραπομπής στις αίθουσες του δικαστηρίου. Βέβαια, όσα περνάνε από τα πολιτικά πρόσωπα, γνωρίζετε κι εσείς ότι θα πρέπει αντίστοιχα η Προανακριτική Επιτροπή να πει τον τελευταίο λόγο. Πιστεύω όμως ότι με τα στοιχεία τουλάχιστον και με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφυγή κανένας. Μάλιστα. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Μεσημέρι και καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, με την βοήθεια εδώ του συναδέλφου μου, του Ανδρέα Γιουρμετάκη, να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, έντονη πολιτική επικαιρότητα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ανδρέα, καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, καλό απόγευμα. Έχουμε παρακολουθήσει στο παρελθόν ούκο λίγες εσωκομματικές διαμάχες, αλλά αυτό, Ανδρέα, που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, μπορεί να με διαψεύσεις, θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο. Δεν είναι κομματική διαμάχη, είναι reality κανονικό, γι' αυτό δεν έχει προηγούμενο. Δεν το εντάσσεις στην εσωκομματική έτσι διαμάχη. Είναι άλλη. Ξέρεις πόσα κανάλια θα πλήρωναν για να το έχουν αυτό το ζωντανό, το ποιος θα μείνει στο σπίτι και ποιος θα φύγει από το σπίτι. Δεν είναι πολιτική διαδικασία, δηλαδή ξεφεύγει της πολιτικής με τον τρόπο που την ξέραμε μέχρι σήμερα. Είναι αυτό που πάρα πολύ εύστοχα, νομίζω, ο Βενιζέλος ονόμασε μεταπολιτική. Τώρα, τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει σε αυτές τις εικόνες για ένα κόμμα, και μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας, έτσι. Μιλάμε για το πρώτο κόμμα που καλείται να ασκήσει αντιπολίτευση, να βάλει κάποια ζητήματα απέναντι στην κυβέρνηση και να τα βάλει και με έμφαση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που δεν είναι και η καλύτερη για τους πολίτες, για τους επαγγελματίες, για τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία. Αν περιμένεις, και δεν το λέω απαξιωτικά, το λέω, θα το τεκμηριώσω. Αν περιμένουμε από αυτό το κόμμα να βάλει ζητήματα στην κυβέρνηση, είμαστε εντελώς αθεροβάμονες. Από αυτό, διότι... από αυτό το κόμμα είπες? Ακριβώς. Διότι αυτό το κόμμα ήταν... Από την αξιωματική αντιπολίτευση όμως αυτό δεν θα περιμέναμε. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και την προηγούμενη τετραετία. Από το 2019 που έφυγε από την εξουσία μέχρι το 2023. Και ήταν και ενιαίο, και με έναν, όπως τον αποκαλούσαν, χαρισματικό ηγέτη. Ποια ζητήματα έθεσε, δηλαδή, εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας? Προτιμούσε να επενδύσει στο αν πρέπει να αποφυλακιστεί ο Κουφοντίνας, στο αν η πανδημία σκοτώνει γιατί ο Μητσοτάκης δεν χειρίζεται καλά τα πράγματα, στο εάν τον Τσόδρα τον έλεγε με το μικρό το όνομα Σωτήρη, τον έλεγε κύριο Τσόδρα, άρα ήταν φίλοι, στο αν ο Λιγνάδης ήταν φίλος του Πρωθυπουργού, στο οτιδήποτε δεν συνιστούσε μία εναλλακτική πρόταση. Άρα, Ανδρέα, λες ότι ήταν κάτι που φαινόταν, που ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένο, δηλαδή όλα όσα προηγήθηκαν οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Λέω κάτι που εγώ το πίστευα εξ αρχής.
ήταν ένα κόμμα μιας χρήσεως με ημερομηνία λήξεως. Ήταν το κόμμα που εκπροσώπησε την οργή του ελληνικού λαού την περίοδο των μνημονίων και ήταν σίγουρο ότι με το που θα φτάναμε στην κανονικότητα θα είχε εκπληρώσει το ρόλο του. Τον εκπλήρωσε και φεύγει. Και νομίζω ότι θα διαλυθεί, δηλαδή στα εξών συνετέθη θα συνεχίσει πλέον με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι με διαφορετικό τρόπο ενταγμένοι σε αυτό που στην Ελλάδα ονομάζεται πολιτικό προσκήνιο. Κάποιοι οι οποίοι είχαν μάθει να κάνουν σχηνοτενείς αναλύσεις, τα καλούνται στα κανάλια και θα λένε αυτά που πρέπει να πούν, γιατί δεν μπορούν να τα πούν και στη Βουλή πλέον. Δεν είναι βουλευτές, ο Φίλης, ο Σκουρλέτης, ο Βούτσης κλπ. Θα κάνουν δηλαδή αυτό που ήξεραν πάντα να κάνουν καλά, να καλύπτουν τηλεοπτικό χρόνο με ωραίες ιδέες, να λύνουν τα προβλήματα όλου του κόσμου με αναλύσεις οι οποίες θα δράζονται περισσότερο στο τι θα ήθελαν να γίνει και περισσότερο στο πώς θα γίνει. Θα υπάρχει εκείνη η κατηγορία των στελεχών που θα προσποιούνται ότι κάνουν αντιπολίτευση, αλλά δεν θα έχουν τίποτα να πούν. Είδατε από τον τρόπο με τον οποίο άσκησε κριτική ο κ. Κασελάκης στον κ. Σημίτη πόση βαρύτητα έχει ο λόγος του, ή ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε χθες και προχθές στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι το έλλειμμα που έχει στα ελληνικά, ούτε το ότι έχει μάθει να σκέφτεται με έναν αμερικάνικο τρόπο. Είναι ότι το πολιτικό του βάθος μεταβίας ξεπερνάει τις πολιτικές αναλύσεις της υποψήφιας στα καλλιστεία της Μης Πελοπόννησος. Μέχρι εκεί. Τώρα. Έτσι είναι. Και υπάρχει και ένα τρίτο εγκλωβισμένο κομμάτι που είναι οι νέοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και οι καημένοι της όλης ιστορίας, Αχτσόγλου, Ηλιόπουλος, Χαρίτσης κλπ, οι οποίοι είναι σε μια ηλικία που δεν θέλουν να φύγουν και να είναι η επόμενη απόμαχη της πολιτικής ζωής, αλλά να μείνουν στο παιχνίδι, μπας και αλλάξει κάτι στο δρόμο, και διότι έχουν μάθει από αυτό να βιοπορίζονται στα 30 τους και στα 35 τους. Αυτή είναι η κοινική πραγματικότητα. Εάν περιμένουμε να παράξει πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ, λυπάμαι πολύ, εθελοτυφλούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρέτησε την ανάγκη να εκφράζει την οργή των Ελλήνων και όταν η μοναδική φορά που στάθηκε σοβαρά στα πράγματα ήταν η περίοδος της Κολοτούμπας, την οποία δεν την εκμεταλλεύτηκε για να έχει ένα χειροκρότημα τουλάχιστον, αλλά ένιωθε πάντα μια ενοχή. Δηλαδή πάντα ήθελε να εξηγήσει ότι ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελε να το κάνει, αλλά έγινε γιατί τον πίεσαν, γιατί τον εκβίασαν κτλ. Δηλαδή ήταν το μόνο πράγμα για το οποίο θα μπορούσε να αντλήσει μια νομιμοποίηση στην κοινωνία των πολιτών που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, μπορεί να εθελοτυφλούσα, μπορεί να ήμουν εθεροβάμων, αλλά την κρίσιμη στιγμή στάθηκα όπως έπρεπε. Ούτε αυτό. Και αυτό ενοχικά το αντιμετώπισε. Τώρα, Αντρέα, μας εκπλήσει που εκπλήσει όσους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία την εσωκομματική και ανέδειξαν στη θέση του Προέδρου τον κύριο Κασελάκη, που αυτοί τώρα δηλώνουν την έκπληξή τους. Πώς έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την τροχιά? Είχαμε πριν από 3-4 μήνες εσωκομματικές διαδικασίες. Ψηφίσαμε τόσοι. Κατά πλειοψηφία μεγάλη αναδείξαμε τον κύριο Κασελάκη. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Αυτά συμβαίνουν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα συνονθήλευμα ανθρώπων ή ομάδων που δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή, πρώην ακροδεξί του Καμένου, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τον Τέρες Κουίκ μέχρι την Έλενα Κουντουρά. Πρώην αναρχικοί μαζί με αυτούς. Ρουβίκονες, διανοούμενοι σαν τον Τζουκαλά. Πολιτικά νούμερα, σαν εκείνη που ήρθε από την ομάδα του Λεβέντη ή τη Ραχίλ Μακρύ, η οποία τώρα πρωταγωνιστεί σε reality. Η Κωνσταντοπούλου με το αυστηρό ύφος, δηλαδή αριστερή χρυσαυγίτισσα κατά κάποιο τρόπο, επένδυε στον τιμωρητικό χαρακτήρα της πολιτικής. Όλοι αυτοί μπορούσαν να, να έχουν ομοιογένεια. Δηλαδή ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα τέλειωνε αυτή η ιστορία. Κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια και ούτε σε αυτά τα 5 χρόνια που είχε την ηγεσία της χώρας και διοικούσε την αστυνομία, δεν είχε αποφασίσει αν θα είναι με τους μπαχαλάκηδες ή με την αστυνομία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να είναι, να λέγεται κυβερνησιμότητα. Ήρθε, εκπλήρωσε ένα στόχο, είχε ημερομηνία λήξεως και πήγε στο καλό της Παναγίας, γυρίσαμε στην κανονικότητα.
στην κανονικότητα δεν έχει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τώρα, εσύ τι θεωρείς ότι ο Αλέξης Τσίπρας τι ακριβώς κάνει παρακολουθώντας όλα αυτά? Τρίβει από τα χέρια του από ικανοποίηση? Από ό,τι έχω κάνει, κάνει χειμερινά μπάνια και κάνει και ομιλίες στην Ευρώπη, διότι αφού έσωσε την Ελλάδα, τώρα θέλει να σώσει και την Ευρώπη. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσω ποτέ στα σοβαρά αυτό το μόρφωμα. Γιατί πραγματικά ήταν ένα μόρφωμα της πλάκας. Δυστυχώς για την ιστορία της αριστεράς, η οποία ήταν σοβαρή υπόθεση στην Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε με αυτό το μόρφωμα, στο οποίο περιείχε ό,τι θέλεις μέσα. Να πω ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις σοβαρά. Βγήκε προχτές ο κύριος Κασελάκης, το ρωτήσαμε αν θα πάει στην εκδήλωση του Σιμίτη. Καταρχήν είναι τόσο ωφελής που αρχικά δήλωσε ότι θα πάει, του κρατήσαν και θέση και μετά δεν πήγε. Που σημαίνει ότι δεν ήξερε εξ αρχής αν πρέπει να πάει ή δεν πρέπει να πάει. Τελικά τον πείσαν ότι δεν πρέπει να πάει. Το ρώτησαν τα πρωινάδικα, γιατί αυτοί τον παίρνουν από πίσω, αυτοί που κάνουν ρεπορτάζ Eurovision, γιατί δεν πήγε στο Σιμίτη, και είπε, γιατί να πάω, λες, αυτός που καταλήστησε τον ελληνικό λαό. Και εγώ λοιπόν για την οικονομία της συζήτησης δέχομαι ότι αυτοί που εκπροσωπεί ο Σιμίτης, το Πασόκ δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, καταλήστησε τον ελληνικό λαό. Αν κοίταγε δίπλα του, θα έβλεπε το Ραγκούση, την Ξενογιαννακοπούλου, το Σπίρτζι, τον Κοτσακά, τον κολλητό του Σοχατζόπουλου. Δηλαδή γίνεται να καταλήστευσε τον ελληνικό λαό μόνο στο Σμίτης χωρίς όλους αυτούς οι οποίοι ήταν το Πασόκ. Το στηρίζεται σήμερα. Και, λοιπόν, και πότε έγινε αυτή η δήλωση? Ένα μόλις 24ωρο αφού είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο του Πασόκ και είχαν καθίσει στο ίδιο τραπέζι και είχαν δώσει τα χέρια ότι σε θέματα όπως τα Τέμπη θα κινηθούν στην ίδια πολιτική γραμμή, στην ίδια κατεύθυνση. Ναι, δεν έχουν καμία λογική συνοχή, όχι πολιτική. Λογική συνοχή δεν έχουν αυτά. Δεν έχει και άλοθη αυτή τη φορά, όπως τότε που του είπαν άλλα έγραφες το 2005 και το 2010. Ναι, και είπε ότι τότε ήμουν με γυναίκα και δεν αισθανόμουν καλά. Δηλαδή τώρα είναι εκεί που πρέπει. Και πάλι από ό,τι φαίνεται τα μπερδεύει τα πράγματα. Έτσι. Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ. Επίσης, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και επανερχόμαστε σε λίγο. Εδώ και πάλι μαζί σας, μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα, γιατί κάτοικοι στην Ανάβρα μας ανέφεραν ότι λύκοι κατέβηκαν μέχρι και την πλατεία του χωριού. Δεν είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά δεν είναι από την άλλη και από τις λίγες φορές που έχουμε τέτοιες μαρτυρίες. Κάναμε το σχετικό ρεπορτάζ και μάλιστα προκύπτει από τα στοιχεία ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία τριετία, μια αύξηση στην εμφάνιση λύκων στις κατοικημένες περιοχές. Πάμε καταρχάς να παρακολουθήσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βασίλης Μπαντίδης. Οι εμφανίσεις λύκων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας έξω από το αστικό κέντρο του Βόλου. Πιο ειδικά στην Ανάβρα, αυτή τη φορά, στην πλατεία του χωριού. Όπως επισημαίνεται, βλέπουν έναν λύκο να τους επισκέπτεται τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδομάδα. Στα ορεινά του όρους Όθρης, οι κάτοικοι ακούν τις κραυγές των λύκων σχεδόν κάθε βράδυ. Τα ίδια περιγράφουν και από άλλες περιοχές. Φαινόμενο πάντως των τελευταίων ετών είναι ότι ο λύκος κατεβαίνει όλο και πιο συχνά χαμηλότερα, καθώς ακολουθεί τα αγριογούρνα προς ανέβρεση τροφής. Οι οχλήσεις είναι συνεχείς τα τελευταία χρόνια, αλλά στην περιοχή της Φθιώτιδας προστατεύεται ο λύκος από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ίδια μηνύματα έρχονται από την περιοχή του Καλλιδρόμου, από την Ήτη, από τα χωριά της Όθρεως, βόρεια από τη Στυλίδα. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί λύκοι έχουν εμφανιστεί σε περιοχές στο Δίμποργα Φεραίου, όπως το Αερινό, καθώς και κοντά στα κανάλια. Σε αρκετές περιπτώσεις, κτηνοτρόφοι μιλούν για αγέλες από λύκους έξω από πνιοστάσια και έχουν επισημάνει αρκετές φορές ότι μπορεί να τεθεί θέμα κεραιότητας και για τον άνθρωπο. Οι κτηνοτρόφοι και οι κάτοικοι ορεινών περιοχών μιλούν απερίφραστα σε όλη την Ελλάδα για υπερπληθυσμό που έχει ξεπεράσει τα όρια. Μάλιστα, για να συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα με τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Γιάννης Τύρχας, είναι ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου της Μαγνησίας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Τύρχα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τι είναι αυτό τώρα το φαινόμενο με τους λύκους
πολλές οι εμφανίσεις τους σε κατοικημένες περιοχές. Καλησπέρα. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Ναι. Αυτό έχει πολλά χρόνια που συμβαίνει και μάλιστα δεν χρειάζεται να πάμε στην Ανάβρα για να το συναντήσουμε αυτό. Πολύ κοντά στο Βόλο, στην Κάβουρνα, μπορούμε να πάμε και να συναντήσουμε λύκους ή να ακούσουμε και τις κραυγές τους. Λοιπόν, το θέμα με το λύκο έχει ξεφύγει πλέον. Ο υπερπληθυσμός δημιουργεί προβλήματα στους κτηνοτρόφους πάνω απ' όλα και σε όσους έχουν επαφή με τη φύση, βιώνουν τη φύση. Ναι. Κυνηγοί, οι οποίοι χάνουν τα κυνηγό σκυλά τους από επιθέσεις λύκων, και αυτό δείχνει και μια αλόκοτη συμπεριφορά του λύκου. Ο λύκος ποτέ δεν θα έτρωγε ένα σκύλο. Πλέον τον έχει περιλάβει τον σκύλο στο διαιτολόγιο του, στο μενού. Άρα μιλάμε για κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει πλέον από την συμπεριφορά ενός άγριου καθαρόαιμου λύκου. Ίσως μιλάμε και για υβριδισμό του λύκου. Και τι είναι αυτό που οδηγεί σε τέτοια φαινόμενα? Ο υβριδισμός. Ο υβριδισμός και ο υπερπληθυσμός του λύκου. Ναι. Γιατί δηλαδή τώρα να υπάρχει υπερπληθυσμός ή τώρα να κατεβαίνουν άγρια ζώα προς κατοικημένες περιοχές και να αναζητούν άλλο είδους τροφή? Γιατί τώρα? Τι συμβαίνει? Η ερήμωση Πέθρου και η αστιφιλία είναι ένα από αυτά. Είναι ένας από τους λόγους. Έχει ερημώσει η Πέθρος, ο λύκος έχει μεγαλύτερο πεδίο να κινηθεί, να αναπαραχθεί. Έτσι, είναι ένα ζώο αγελαίο, είναι ένα ζώο το οποίο είναι χωροκρατικό, θέλει το δικό του χώρο. Οπότε κάθε μία γέλη έχει το δικό της χώρο και προσπαθεί να επιβιώσει. Και να εξαπλωθεί κιόλας. Και να εξαπλωθεί. Αν έχει τα δεδομένα που του επιτρέπουν να εξαπλωθεί, δηλαδή μια περιοχή που δεν είναι κατοικημένη, έχει εγκαταληφθεί. Ακριβώς. Δημιουργεί και εκεί το βασίλειό του. Ναι. Δεν έχει κάποιον φυσικό εχθρό. Δεν έχει κάτι. Ο λύκος προστατεύεται, δεν είναι απαγορεύεται να το κυνηγήσεις. Έτσι προστατεύεται, δεν έχει κάποιον φυσικό εχθρό. Γεννάει όλο τον χρόνο. Αυτά που ξέραμε παλιά, ότι γεννούσαμε ό,τι να έχει τελειώσει, γεννάει όλο τον χρόνο. Και η αύξηση οφείλεται και σε αυτό. Δεν έχει φυσικό εχθρό. Και η αύξηση των θυραμάτων που αποτελούν τροφή για το λύκο. Όπως είναι ο αγριόχειρος, όπως είναι το ζαρκάδι. Λέω αυτά τα θυράματα έχουν φτάσει κοντά σε αστικές περιοχές, σε χωριά. Οπότε ο λύκος, αναζητώντας τροφή, θα πλησιάσει και αυτός κοντά σε περιοχές για να έβρει τροφές. Επομένως, αν χρειαστεί να μιλήσουμε για κάποια μέτρα, μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί πώς να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, δηλαδή υπερπληθυσμό των λύκων, τι μπορείς να κάνεις? Κοιτάξτε, να δείτε. Καταρχήν δεν μπορούμε να το κυνηγήσουμε, απαγορεύεται, έτσι, είναι αυστηρή η νόμη και καλώς απαγορεύεται. Έτσι, μιλάμε για ένα ζώο το οποίο απαγορεύεται το θάνατό με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι και όποιος το κάνει είναι ανόητος και θα οδηγηθεί σε δικαιοσύνη. Απέναντίας προστατεύεται. Λοιπόν, προστατεύεται βεβαίως, αυτό λέω. Απαγορεύεται. Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε. Ένα λάθος που έχει κάνει η ελληνική πολιτεία είναι ότι έχουμε εξαιρετικά δασαρχεία, έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια, εξαιρετικούς πανεπιστήμονες. Έχουμε πετάξει το θέμα του λύκου στις ΜΚΙΟ. Οι οποίες από ό,τι φαίνεται ίσως στον ρομαντισμό που έχουν για αυτό το ζώο προσπαθούν να το καλύψουν και ακόμα κρατάνε τα ποσοστά, δηλαδή ότι ο λύκος δεν έχει μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα. Αυτό είναι λάθος. Οι ανθρώπους που βιώνουμε τη φύση βλέπουμε ότι αυτό είναι ψέμα και λάθος. Λέτε ότι έχουν δηλαδή διαφορετικά δεδομένα ερευνητικά και εμείς δεν στεκόμαστε στα ερευνητικά δεδομένα και το τι συμβαίνει και στις προτάσεις των ακαδημαϊκών, των πανεπιστημίων που μελετούν. Ακριβώς. Βέβαια, οι κυνηγητικές οργανώσεις έχουν κάνει μελέτες και έχουν κάνει προτάσεις. Έχουμε πει ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας προς την σωστή κατεύθυνση διαχείρισης του λύκου. Αξιοποιώντας πολιτικές διαχείρισης που έχουν ακολουθήσει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι η σύλληψη των λύκων και σύλληψη των λύκων σε περιοχές που είναι κοντά σε αστικές περιοχές και να απομακρύνουν, πάμε πιο βαθιά στο δάσος, πούμε πιο μακριά σε κάποιες περιοχές που είναι απομονωμένες. Μάλιστα. Αλλά είμαστε ακόμη στο ΘΑ. Είμαστε στο ΘΑ και δυστυχώς από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει βούληση να γίνει κάτι. Δεν υπάρχει βούληση. Να γίνει κάτι και αυτοί που πληρώνουν, να το πω έτσι λαϊκά, το μάρμαρο, είναι οι κτηνοτρόφοι. Οι οποίοι, άμα μπει ένας λύκος μέσα στο ποιμνιοστάσιο, δεν θα σκοτώσει έναν, του φάει και να φύγει. Θα κάνει ζημιά, θα σκοτώσει πολλά ζώα. Και από ό,τι ξέρω, δεν αποζημιώνονται και αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, είναι και αυτό. Και από την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι όσο δεν αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα, και είναι και εις βάρος των κτηνοτρόφων, αλλά απειλούνται και κυνηγοί, αυτό μας λέτε, τους βλέπετε συχνά.
Τους βλέπουμε συχνά και είμαστε και κυνηγητικοί. Οι κυνηγοί είμαστε θύματα. Έτσι, χάνουμε κυνηγό σκυλά από το υλικό. Αυτό είπα πριν. Ναι. Ο υλικό. Παλιά, άμα μιλήσουμε με παλιούς βοσκούς, έλεγαν ότι απεχθανόταν τα σκυλιά. Έφευγε μακριά από τα σκυλιά. Τώρα πλέον ο σκύλος ή κυνηγητικός επιμενικός έχει μπει πλέον στο διαιτολόγιο του υλικού. Αποτελεί μενού για το υλικό. Μάλιστα. Αυτό όταν συμβαίνει την ίδια ώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν και αρνητικές επιπτώσεις και για το ίδιο το προστατευόμενο το ζώο, για το λύκο δηλαδή. Βέβαια. Ο υβριδισμός ποτέ δεν έχει καλά αποτελέσματα. Ποτέ δεν έχει καλά αποτελέσματα ο υβριδισμός. Γιατί μιλάμε τώρα ότι ο λύκος μπορεί να ζευγαρώσει, ας πούμε, και με το τσακάλι. Αυτά δεν τα λέω. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που το λένε αυτό. Οπότε αυτός ο υβριδισμός το οδηγεί σε αλόγωτη συμπεριφορά. Δεν είναι αυτό ο καθαρό όμως λύκος που θα φύγει μακριά από τον άνθρωπο, θα φοβηθεί τον άνθρωπο και άμα ακούσει η ανθρώπινη φωνή, η σκύλο θα εξαφανιστεί μέτρα μακριά. Εδώ ακούει η ανθρώπινη φωνή, ακούει η σκύλο και πλησιάζει. Αυτό είναι αλόκοτο για ένα άγριο ζώο. Και μιλάμε για ένα άγριο ζώο που δεν ξέρουμε και πώς συμπεριφερθεί. Ας πούμε κάποιος που πάει στο βουνό να μαζέψει χόρτα, να μαζέψει μαντάρια και κάνει τη βόλτα του. Δεν ξέρουμε πώς συμπεριφερθεί. Μιλάμε για ένα άγριο ζώο. Δεν μιλάμε για κάποιο ζώο οικόσιτο. Ή μιλάμε για ένα άγριο ζώο που η συμπεριφορά του θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις του που θα έχει εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο με την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ. Για τους κυνηγούς, οι πλημμύρες στη Θεσσαλία άλλαξαν κάποια δεδομένα? Βέβαια, άλλαξαν δεδομένα προς αυτό που αφορά την έκδοση αδειών. Έτσι, δηλαδή, ο άνθρωπος, ο κυνηγός που έπαθε ζημιά στο σπίτι του, δεν θα σκεφτεί τον να θεωρήσει την άδεια του να πάει για κυνήγι. Ναι. Το που δεν τον αφορά, δεν τον νοιάζει καθόλου, είναι το κυνήγι. Κοιτάει να μαζέψει τα κομμάτια του, να συνεχίσει η ζωή του από εκεί που την άφησε πριν τις πλημμύρες. Αυτό ίσως, γι' αυτό παρατηρούν μια μικρή στασιμότητα τώρα στην έκδοση αδειών που είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε όμως να δούμε ακόμα εξελίσσεται η διαδικασία έκδοση αδειών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε Τύρχα. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Σκιάθο, εκεί για να συναντήσουμε και να καλωσορίσουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Είναι για δεύτερη τώρα θητεία δήμαρχος, επανεκλεγής δήμαρχος της Σκιάθο, ο κύριος Θοδωρής Τζούμας. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα από τη Σκιάθο. Είναι η πρώτη φορά που τηλεοπτικά μιλάμε μετά τις εκλογές. Παραμένετε στη θέση σας μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Συνεχίζετε τώρα για μια δεύτερη θητεία, πενταετούς διάρκειας θητεία. Βέβαια, εσείς δεν είχατε σταματήσει και καθόλου. Δεν έχετε κάνει κάποιο διάλειμμα από τα καθήκοντά σας, αλλά και από τις προσπάθειες που τα τελευταία χρόνια καταβάλλετε. Κυρίως και όχι μόνο σε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει στην τουριστική προβολή του νησιού και στην άφιξη περισσότερων επισκεπτών. Γι' αυτό και τελευταία σας βλέπουμε να δίνετε δυναμική παρουσία σε πολλές εκθέσεις τουριστικές και στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας. Κοιτάξτε, η οικονομία του τόπου και η βιωσιμότητα επίσης σχετίζεται άμεσα με την τουριστική κίνηση, οπότε γι' αυτό έχουμε δώσει τόσο μεγάλο βάρος αυτό και έχουμε φέρει και αποτέλεσμα, κυρίως στο άνοιγμα νέων αγορών, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, που ήταν και πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι είχαμε και την πανδημία να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Σε κύριες, δηλαδή, ανοίξαμε μία νέα αγορά, προσελκύσαμε νέες αεροπορικές εταιρείες. Από εκεί και πέρα, τώρα μας ενδιαφέρει και το ποιοτικό, δηλαδή να εξετάσουμε και ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά επισκεπτών είναι αυτά που ταιριάζουν περισσότερο στην Σκιάθο, για να είναι, ξέρετε, αυτό και πιο έτσι σωστά διαχειρίσιμο, διότι αυτή η υπερβολή που είχαμε φέτος, ξεκίνησε να λένε κάποιοι για υπερτουρισμό, που βέβαια είναι πολύ πρόεδρο για να το πω. Και μετά από δύο χρόνια κακή τουριστική λόγω του COVID-20 και 21, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά θα μιλήσουμε για υπερτουρισμό. Αυτό θέλει και μια διάρκεια για να δείξει. Ωστόσο, όμως, επειδή ακριβώς και φέτος οι δομές του νησιού δοκιμάστηκαν, είτε πρόκειται για την αποχέτευση, είτε πρόκειται για την ίδρυυση, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να στραφούμε σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο που αφορά κυρίως την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Γι' αυτό και η Γαλλική Αγορά ήταν μια επιτυχία, δεδομένου ότι ανοίγει και κλείνει το τουριστικό καλοκαίρι. Τέλος Απριλίου ήταν φέτος η πρώτη πτήση, τέλος Οκτωβρίου ήταν η τελευταία. Έχουμε τα ίδια μηνύματα και από άλλους προορισμούς και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Κάνουμε έναν αγώνα γι' αυτό, δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε να επιδοτήσουμε τη διαφήμιση για τις περιόδους αυτές, να ενισχύσουμε τον προορισμό, την εικόνα του προορισμού σε ό,τι αφορά έχει να κάνει με ό,τι τον κάνει μοναδικό, όπως για παράδειγμα τα μονοπάτια. Που οργανώσαμε τα μονοπάτια, όπως ξέρετε, με εφαρμογή, με καθαρισμό, με σήμανση. Κάναμε πέρυσι το Παγκόσμιο Συνέδριο των Μονοπατιών για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
τέλος Σεπτεμβρίου. Όλα δηλαδή αυτά που ενισχύουν την τοπικότητα και κάνουν τον νησί έτσι ευχάριστα επισκέπτημα σε περιόδους εκτός υψηλής τουριστικής κίνησης, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές μας, για να πάμε και λίγο στο επίκαιρο του πράγματος, συμμετείχαμε στην έκθεση τον Οκτώβριο που έγινε στο Ρίμινι, στην Ιταλία, η πιο μεγάλη έκθεση της Ιταλίας για τον τουρισμό. Ήταν εξαιρετικά εκεί πέρα τα νέα. Να σου πω ότι είχαμε και συνάντηση με τη Βολωτέα, η οποία κάνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα από την Ιταλία, αεροπορική εταιρεία, με την οποία θα έχουμε στην εταιρεία του χρόνου επίσης, όπως είχαμε και φέτος, για δράση προβολή στη Γαλλία για να ανοίξουμε ακόμα μία πόλη εκεί, τη Λιόν, ή τη Λιόν, τη Νίκαια για το 2025. Τα νέα από την Ιταλική αγορά είναι εξαιρετικά καλά. Πρόσφατα ήμασταν στην World Travel Market, η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο μεγάλη στον κόσμο, ίσως η μεγαλύτερη μετά το Βερολίνο. Εκεί λοιπόν, εκτός το ότι έχουμε εξαιρετικά νέα από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου από μεγάλους τουριστικούς πράκτορες όπως είναι η Jet2 και η TUI, έχουμε και την είσοδο μιας νέας αεροπορικής εταιρείας που για πρώτη φορά θα κάνει πρόγραμμα από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η EasyJet, με έκθεση την εβδομάδα. Εξαιρετικά καλό νέο. Με την EasyJet είχαμε συνεργασία και από πέρυσι, όταν έγινε για πρώτη φορά, προσγειώθηκε το 2022 στην Κιάθο με πτήση από την Ιταλία. Ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να προετοιμαστεί ό,τι αφορά το στόλο της με κάποια νέο τύπου το πλάνο. Τώρα είναι η χρονική περίοδος που οι αεροπορικές εταιρείες ετοιμάζουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν. Έχουν ήδη βγει τα προγράμματά τους για το 2024. Τα νέα είναι εξαιρετικά καλά. Εμείς αυτό τώρα που θέλουμε, όπως σας είπα, να επικεντρωθούμε είναι στο να έχουμε έναν Οκτώβριο ο οποίος να μην είναι μόνο μία εβδομάδα και δύο, αν είναι δυνατόν να πάει και τρεις εβδομάδες. Αυτός είναι ο στόχος και να ξεκινήσουμε και λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή, το δείχνουν αυτό τα στοιχεία ότι μπορούμε να το πετύχουμε για τον Οκτώβριο, δηλαδή το δείχνουν οι πτήσεις θα παραμείνουν. Κοιτάξτε, αυτό για να συμβεί χρειάζονται τρεις πλευρές. Οι αεροπορικές εταιρείες, ο προορισμός που έχει να κάνει με το επιχειρήν και το Δήμο που θα βοηθήσει οικονομικά με καμπάνια. Εμείς θέλουμε και το έχουμε αποδείξει μέσα από τις διάφορες καμπάνιες και ενέργειες που έχουμε κάνει. Οι τουριστικές εταιρείες επίσης θέλουν, γιατί έχουν ένα προσωπικό το οποίο θέλουν και αυτοί να το απασχολήσουν, όπως και ένα στόλο. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δώσουμε και εμείς τα κίνητρα εδώ, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μείνουν ανοιχτές το παραπάνω αυτό διάστημα, περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι είχαμε φέτος, να μείνουν του χρόνου για μία εβδομάδα ακόμα, για 10 μέρες ακόμα, για να έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ανοίγεται αυτό τώρα, ήδη από τώρα, στο τραπέζι των συζητήσεων με τους επιχειρηματίες, έτσι αυτό καταλαβαίνουμε. Αρχίσατε ήδη να το προετοιμάζετε? Βέβαια, από τη μεριά μας τουλάχιστον ναι, και με τους ξενοδόχους έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Και βέβαια πρέπει να, όπως σας είπα, να δημιουργήσουμε τα κίνητρα εμείς για την επόμενη χρονιά τουλάχιστον, να βοηθήσουμε κάποιες επιχειρήσεις να μείνουν ανοιχτές παραπάνω από ό,τι συμβαίνει τώρα. Τι κίνητρα μπορεί να είναι αυτά? Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τον κοινόχρηστο χώρο, για παράδειγμα. Όποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο μπορεί να έχουν κάποιες ελαφρύνσεις, κάποιες μειώσεις. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε όπου μπορεί δηλαδή ο Δήμος, γιατί είναι και μια ανοιχτή ελεύθερη αγορά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τους όρους. Τους όρους τους επιβάλλει η αγορά από μόνη τους. Εμείς όπου μπορούμε όμως θα το βοηθήσουμε. Μάλιστα. Όμως γιατί δεν ολοκλήρωσα. Μετά είχαμε και πολύ καλές συναντήσεις και στην Θεσσαλονίκη. Κυρίως εκεί η συμμετοχή γίνεται γιατί επιθυμούμε πολύ πάλι να έχουμε την ακτοπλοϊκή σύνδεση με το λιμάνι Θεσσαλονίκης και αυτό έγινε στο ότι πρέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας να εγκρίνει την χρηματοδότηση για την επιδότηση του δρομολογίου. Είχαμε μια συνάντηση με τον Δημάρχο, τον κ. Ζέρβα. Συμφώνησε εκείνος να κάνουμε κοινές ενεργείες. Οπότε από εβδομάδα θα κάνουμε την κοινή επιστολή πάλι στο Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί τώρα είναι η εποχή που συμβαίνει αυτό. Είχαμε και μια συνάντηση με την Aegean, γιατί θέλουμε να επεκτείνει το πρόγραμμά της το καλοκαίρι από μία πτήση την ημέρα, συγγνώμη, που είναι 7 την εβδομάδα, να γίνουν 10. Γιατί βοηθάει και αυτό πολύ στη διασύνδεση με πτήσεις από χώρες που δεν έχουμε απευθείας αεροπορική σύνδεση. Και τέλος, να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, συμμετέχουμε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, με τον οποίο έχουμε αναπτύξει και συνεργασία και είναι ιδιαίτερα βοηθητικός, με θέμα την προσβασιμότητα στον τουρισμό. Όπου εκεί θα παρουσιάσει ο Δήμος τις ενέργειές του, μεταξύ άλλων, τις ενέργειές του για ό,τι αφορά τις διάφορες δράσεις που έχουμε κάνει και ενέργειες, για να γίνει ο Δήμος μας φιλικός και προσβάσιμος σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Τι άλλο τώρα για την νέα θητεία που ξεκινά, εκτός από την τουριστική προβολή και εκτός από την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, είναι ψηλά κορυφαία στην ατζέντα σας, τη νέα θητεία?
Τώρα είναι η εποχή που θα αποφασίσουμε για το προϋπολογισμό και το ποσό που θα θεθέσουμε πάλι για την προβολή. Αλλά πέρα από την προβολή, όπως σας είπα, μας ενδιαφέρει πολύ να προκρίνουμε το οτιδήποτε έχει να κάνει με την τοπικότητα του τόπου αυτού. Εκεί έχετε και ένα κοινό συνειδητοποιημένο που θα σεβαστεί τον τόπο, που θα τον αγαπήσει, που θα θέλει να τον γνωρίσει. Όχι δηλαδή ο μαζικός τουρισμός που έρχεται για να περάσει απλά καλά και δεν τον νοιάζει πού βρίσκεται, αν βρίσκεται στη Σκιάθο ή στις ακτές της Ισπανίας. Αυτό το κοινό λοιπόν είναι που επιζητούμε εμείς, αυτό το κοινό αξιοποιεί στη Σκιάθο. Και πέρα από την προβολή που πρέπει να έχει αυτή την κατεύθυνση πια και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό, δηλαδή να προβάλλουμε τέτοιες δράσεις, είναι και πώς θα ενισχύσουμε τα προϊόντα αυτά, τις εμπειρίες αυτές. Καταρχάς να τις αναδείξουμε και μετά να τις προβάλλουμε. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή όπως λέτε έχουμε ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια και το Δήμο, που γίνεται σε τρία μεγάλα σημεία. Ιστορικά μεγάλα σε σχέση με την ιστορία τους και τη σπουδαιότητά τους για μας. Ο Μεσονικός Οικισμός και τα Αστήρια. Αυτά θα προσεγγίσουν πάλι ένα ειδικό κοινό. Μονοπάτια που συνεχίζουμε να τα προβάλλουμε και να τα συντηρούμε. Η γαστρονομία της Σκιάθου, που και αυτή έχουμε κάνει τις διάφορες δράσεις για να την προβάλλουμε και να την αναδείξουμε. Αυτό, δηλαδή κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και βέβαια την προστασία της φύσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, που ήσασταν εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί διαρκώς έχετε έτσι αποτελέσματα και ανακοινώσεις από συμμετοχές, εκθέσεις, επαφές, συναντήσεις με στελέχη της κυβέρνησης. Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε και πάλι αύριο γύρω στις 3. Από όλους εμάς, ευχές για ένα καλό απόγευμα. Γεια και χαρά σε όλους.